Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το BiRepress.gr επιστρέφει ξεκίνημα εβδομάδας μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Τάσο, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν χρειάστηκε να συνεννοηθούμε πριν την εκπομπή. Να δούμε τι θα συζητήσουμε, τι θα πιάσουμε. Έχουν έρθει τα θέματα ούτως ή άλλως. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα για μένα και για Αντώνη και Τάσο και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Ξεκινάει εβδομάδα, Σαββατοκύριακο προηγήθηκε, τόσα παιχνίδια είδαμε. Έχει πολύ ψωμί. Θα το καθιερώσουμε, το έχουμε το κλισέ μας ήταν αυτό. Εγώ την αμαρτία μου του λέω, είδα και αμερικανικό ποδόσφαιρο για πρώτη φορά. Πες δυνατός. Ναι, λέω αλήθεια. Όχι ολόκληρο αγώνα έτσι. Το αγώνα ξεκίνησε 10 η ώρα. Εγώ 12 η ώρα φύγα από εκεί που ήμουν, πρέπει να τέλειωσε γύρω στη 2 παρά. Το αποτέλεσμα δεν το μάθα, μου κάνει κανένα spoiler. Όχι πως ασχολήθηκε. Αλλά έτσι ήθελα να δω λίγο τι σημαίνει αυτές οι γραμμές. Κερδίζω 10 γιάρδες, ο quarterback. Βέβαια, είσαι εκτός θέματος, Αντώνιο. Για τέννις έπρεπε να μπούμε να πούμε σήμερα. Γιατί φτάνει, φτάνει. Εμείς εδώ μόνο μπάλα, μην αγχώνεστε. Κοίταξε, το τέννις είναι λίγο πιο εκεί από το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Γιατί τουλάχιστον η μπάλα εκεί είναι στρογγυλή. Δηλαδή δεν είναι λίγο εκείνο και το καρομπάρο. Λοιπόν, τελεία, παύλα και επιστρέφουμε στο κανονικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Πες μου το μάτς που σου έχει μείνει περισσότερο από το Σαββατοκύριακο. Που το είδες ολόκληρο, που κάθεσαι και το σκέφτηκες λίγο παραπάνω, Τάσο. Το Arsenal Chelsea. Το λέγαμε, το περιμέναμε. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, με πολύ καλές τακτικές προσεγγίσεις και από τους δύο προπονητές, top class. Αν και σε αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι οι λύσεις που δεν έβρισκε η Chelsea στο παιχνίδι της. Αυτό είναι αλήθεια που έμεινε περισσότερο σε όλο το 90 λεπτό. Γιατί να φτάσει η Chelsea να μην έχει λύσεις στο παιχνίδι της? Γιατί υπάρχει αφλογιστία στο νούμερο 9. Και δεν μπαίνει λύσεις από εκεί. Αυτή είναι η προσέγγιση δική μου. Άρα πολύ ωραία. Δεν πλησίασε και πολύ η μπάλα στο νούμερο 9 όμως, στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν πάτησε δηλαδή πολύ περιοχή η Chelsea. Ωραία, εδώ ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή. ναι. Υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα, όχι κουβέντα, μουρμούρα στην Chelsea. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πήγαμε στο Λονδίνο για το Chelsea PAOK. Θέμα συζήτηση συνέντευξη τύπου ήταν το αν τελικά ο Μωράτα σοβαρεύτηκε επειδή δεν έβαλε τζέλ στο μαλλί του και τον ενδιέφερε μόνο το πώς θα παίξει και όχι το να βάλει τζέλ στο μαλλί του. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς από τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να τις θεωρήσει κάποιος κίτρινες, μπορεί να τις θεωρήσει κάποιος περίεργες, μπορεί να τις θεωρήσει κάποιος ύποπτες, όπως θέλει να τις πει. Αλλά όταν φτάνει κάποιος να ρωτάει τον προπονητή εάν θεωρεί ότι ο παίκτης σοβάρεψε επειδή δεν έβαλε τζέλ στο μαλλί του και δεν τον ένιαξε αν μετά από κεφαλιά που θα κάνει θα χαλάσει το μαλλί του, σημαίνει ότι το πρόβλημα στην επίθεσή του είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζουμε περισσότερο, γιατί κυρίως είναι στο μυαλό τους. Κυρίως είναι το ότι ο Μωράτα δεν τους βγαίνει, προσπαθούν συνέχεια και προσπαθούσαν να τον φέρουν σε μια καλύτερη κατάσταση και ο Σάρι και ο προηγούμενος προπονητής να τον έχουν σε μια καλή κατάσταση ψυχολογικά. Ενώ γιατί δεν έβρισκε δίχτυα, οπότε προσπαθούσαν να τον προστατεύσουν. Εφόσον και ο ίδιος δεν βοήθησε τον εαυτό του, γιατί δεν τέριαξε, ας το πούμε έτσι πιο απλά. Ασχολιόντουσαν μετά για το αν φταίει το μαλλί, αν φταίει. Παιχνίδι κυπέλου. Τίποτε άλλο. Νομίζω το είδα. Κομμάτι του πρόλαβα. Το παιχνίδι ήταν η Chelsea με την Nottingham Forest. Πετυχαίνει Diego Lomorata. Δεν πανηγυρίζει. Το καταλαβαίνω. Θεωρεί ότι έβαλε γκολ σε ομάδα δεύτερη κατηγορία. Ξέρει όλη η ομάδα ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχολογίας. Πηγαίνετε λίγο πάνω του, χαρείτε το λίγο. Τονώσε το λίγο το ηθικό. Έβαλε γκολ, δηλαδή ζορίζει το λιμάνι. Από εκεί ξεκινάμε και φτάνουμε στο θέμα που έθιξες, Γιώργο, που είπες ότι δεν φτάνει μπάλα στην περιοχή. Πώς να φτάσει μπάλα στην περιοχή 10-12 φορές, όχι λόγω ικανότητας, αλλά όταν νιώθεις ότι. Και να την πάω, κύριε Καμότο. Ναι, αυτό περνιέται και μέσα στους υπόλοιπους σίγουρα. Το ξέρουν μπροστά, δεν τους γεμίζει με εμπιστοσύνη. Δηλαδή ότι θα έχουμε εκεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος και στα δύσκολά μας θα μπορέσει να την κρατήσει, να βοηθήσει, να συμβάλλει και αυτό στο πλάνο. Το οποίο σημαίνει ότι αλλάζει, μια ομάδα αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο παιχνιδιού, τρόπο το να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Εάν ο παίχτης που ουσιαστικά είναι για αυτή τη δουλειά δεν συμμετέχει σε αυτό, αλλά ούτε συμμετέχει στο να πει ξεστή, εντάξει, okay, δεν μου τη δίνουν την μπάλα. Όχι, δεν μου τη δίνουν γιατί είμαι κακός, αλλά δεν μου πάει το φεγγάρι, δεν με εμπιστεύονται και το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αν δεν βγει από την περιοχή να βοηθήσει,
να πάρει μέρος σε αυτό που θέλουν να κάνουν οι συμπαίκτες τους και να βρουν κάποιον άλλο να πάει στην περιοχή και να κάνει την μπάλα. Γι' αυτό και το λόγο και δεν έπαιζε ο Μωράτα και έπαιζε ο Πέδρο στην κορυφή ή ο Αζάρ και γινόντουσαν διαφορετικοί σχηματισμοί για να βρουν μια λύση. Από όλο αυτό μια ομάδα αλλάζει ουσιαστικά στυλ όχι μόνο επιθετικού αλλά και παιχνιδιού. Mm-hmm. Γιατί όταν παίζει με τον Πέδρο στην κορυφή δεν παίζει το ίδιο με το όταν παίζει με τον Μωράτα στην κορυφή. Αλλιώς υποδέχεται τελειώνει ο Έλληνας, αλλιώς υποδέχεται και δεν τελειώνει τελευταία ο άλλος. Και όλη αυτή η κουβέντα. Απ' την άλλη, η Arsenal το τελευταίο καιρό, επειδή την συζητήσαμε κιόλας μέσα στην εβδομάδα, αρχίζει και μου δείχνει στο μυαλό μια ομάδα που αν δεν το έβλεπα το Arsenal Chelsea και ρωτούσα πόσο έληξε, μου έλεγαν 0-2, δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αν έλεγε 2-0, πάλι δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιριστές να τελειώσουν φάσεις και δεν έχει έναν, έχει δύο. Έχει και τον Aubameyang. Lacazette. Έχει και τον Lacazette. Έχει τρόπους να μπαίνει στην περιοχή. Πάμπολος. Από όλες τις ζώνες. Πάμπολος. Αλλά το ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα μου έκανε εντύπωση αν μου έλεγε κάποιος έλεξε 2-0 όπως τώρα ή 3-0. Αν έλεγε 0-2, πάλι θα μου έκανε εντύπωση και θα έψαχνα να βρω ποιος έβαλε τα κούλτ στην Τζέλσι, όχι πώς τα έφαγε η Άρσεναλ. Εδώ με την Τζέλσι, μια παρατήρηση, μου κάνει εντύπωση το ότι βλέπουμε και τους τρεις χαφ να πατάνε στην περιοχή και τον Ζορζίνιο ακόμη που εντάξει, είναι πιο οργάνωτης, ο Καντέ που είναι σε εντελώς διαφορετικό ρόλο με το Σάρι, πολύ πιο ψηλά, στο 8 και όχι στο 6 όπως τον είχαμε μάθει, πατούν στην περιοχή αλλά δεν εκτελούν κανένας από τους τρεις, ούτε ο Κόβασιτς. Δεν σουτάρουν, πολύ σπάνια θα το δούμε αυτό. Οπότε δεν παίρνουν ούτε από εκεί πράγματα στο να σκοράρει η Τσέλσι. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κοιτάξει. Γιατί και εγώ έχω παρατηρήσει ότι πολλές φάσεις καταλήγουν να τις τελειώνει ο Καντέ, που δεν έχει κάποια εκτελεστική δυνότητα. Και έτσι είναι οι φάσεις οι οποίες πηγαίνουν στην ουσία στον λάθος παίχτη για να την τελειώσει. Έφτασαν όμως μέσα από αυτό που περνάει τέλος πάντων η Τσέλσι να ψάχνουν και αυτό. Σίγουρα. Και αυτό να είναι βάλουν όποιον μπορούν στην εξίσωση. Σίγουρα. Γιατί αυτές οι ομάδες όταν κάνουν επίθεση, κατά αριθμό, α το πω έτσι. Δηλαδή, όσους παίχτες περισσότερο μπορούν να βάλουν μέσα στο κουτί, θα τους βάλουν. Πολλές φορές κάνουν μία σέντρα και βλέπεις ότι είναι πέντε παίχτες της Chelsea μέσα στην περιοχή. Λες πώς έγινε αυτό. Προφανώς και έγινε γιατί η πίεση που είναι πολύ ψηλά, κλέβουμε την μπάλα στον χρόνο και όλοι έχουν το στόχο να πατήσουν περιοχή για να δημιουργήσουν προβλήματα. Εξαιρετική πάσα αυτό που ανέφερες στο βίντεο που ανεβάσαμε χθες στο Facebook του Repress για τον goal της Tottenham και το πως η Tottenham πίεζε στα τελευταία λεπτά, έψαχνε να βρει τον τρόπο να φέρει την μπάλα στην περιοχή να τελειώσει μια φάση και έρχεται η φάση του 93 που γίνει τσέντρα από τα αριστερά, ο κάθε παίκτης παίρνει ποδοσφαιριστή, ο κάθε παίκτης Fulham παίρνει αντίπαλο και τον ακολουθεί και το αριστερό back της Fulham μάλλον Ψιλό, παίρνει έχει θέση, λήξει για αυτόν. Δεν παίρνει παίχτη, παίρνει θέση στο να δει την τη φάση. Και βγαίνει μπροστά του ο Wings, σκοράρει και το πλάνο τον δείχνει τον Wings να πανηγυρίζει και τον παίχτη της Fulham να μην ξέρει από πού του ήρθε, ενώ θα έπρεπε απλά να κινηθεί στο χώρο πιο σωστά. Και κάνει ωραία κίνηση και ο άλλος, ο Αλντερβάιντ, να δεν κάνω λάθος. Που κάνει μια ωραία κίνηση και βγαίνει στο πρώτο δοκάρι όταν ετοιμάζεται να βγει σέντρα. Τραβάει στην ουσία τον ποδοσφαιριστή, τον άλλο αμυντικό. Ανοίγει χώρο και εκεί κινείται ο Wings. Εκεί ο Wings κινείται στον. Εκεί ο αριστερός μπακ της Fulham δεν τον ελέγχει σωστά. Και στο 95 κατάφερε και έφυγε από το τρίποντο. Η ομάδα σου, Αντώνη. Η Chelsea λοιπόν έχει αυτό το επιθετικό πρόβλημα. Και τότε να σκοράρει στο 93 σε παιχνίδι που δεν είχε τον Kane, τον Son, τον Lucas Moura και είχε και αναγκαστική αλλαγή τον Τέλε. τώρα να σας δω την Πέμπτη που έλεγε ο Τέλιος. Λοιπόν, όσες αναλύσεις και να γίνουν στο ποδόσφαιρο, όσα χρόνια και να καταφέρουμε να κρατήσουμε αυτή την παρέα που ξεκινήσαμε τώρα στο repress.gr, πάντα θα υπάρχει και αυτός με τον οποίο θα τελειώνουν οι κουβέντες και αφού έχουμε αναλύσει το τι έχει γίνει στη φάση, στις τακτικές, στις τιμένες, θα ακουστεί και μια φωνή το άμα σε θέλει κιόλας. Και εκεί τελειώνουν οι ποδοσφαιρικές κουβέντες, γιατί πλέον δεν έχεις να πεις κάτι στο άμα σε θέλει. Γιατί όντως μπορεί να συζητάμε εμείς, να σχεδιάζουν οι προπονητές, να αναλύουν, να οτιδήποτε. Ο παράγοντας τύχει όμως και παίρνω καλή assist για το να πάμε και στο μάτι της Liverpool. Με το λάθος που κάνει ο τερματοφύλακας της Crystal Palace εκεί στο 83 που έγινε το 3-2.
Εκεί άμα σε θέλει πάλι, εντάξει. Αφού η Λίβερπουλ κατάφερε να μην χάσει σε μάτς που έβαγε 3 γκολ. Και είναι και ο κακό τη δαίμονα η Κρίσταλ Πάλας. Νομίζω ότι ήταν τελευταία ομάδα από την οποία έχασε πριν από πέρσι. Δεν θυμάμαι ακριβώ το. Κοίταξε, επειδή οι Άγγλοι λίγο με τα γούρια, τα αγκούρια και τα παγούρια που λέει κάποιο, όταν ξεκινάνε τη λέξη γούρια, το συζητάνε πολύ. Του έχει μείνει ακόμα από τότε που χάθηκε το πρωτάθλημα για την, από την Τσέλσι, όταν η Λίβερπουλ ήταν στους 5 βαθμούς στα 3 αγωνιστικές πριν τη λήξη, γλίστησε ο Τζέραρντ, έχασαν από την Τζέλσι. Μετά έρθει εκείνο το 3-0 ή 3-1, είχαν προηγηθεί με την Κρίσταλ Πάλας και έλεξε 3-3. Το πεντέκι εκεί να τους πληγώνει. Και το είχαν στο μυαλό τους και αφού δεν το ξανά έζησαν αυτό, αρχίζουν λίγο και ξεφυσάνε με ηρεμία. Από τα βιντεάκια που ανεβάσαμε στο Repress, ήταν ένα βιντεάκι 4 δευτερολέπτων μόνο, από το Liverpool Crystal Palace, το οποίο ήταν το no-look πλάγιο του Van Dijk. Είναι κολλητικό μάλλον αυτό. Τους έχει κολλήσει ο Φιρμίνο σίγουρα. Πιστεύω ότι δεν θα το έχει στο μυαλό του, θα τον πιάσει η κάμερα, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν 26 κάμερες σε ένα γήπεδο, όλο και κάποια θα σε πιάσει και θα βρει τι λες. Liverpool Crystal Palace 4-3. Και πριν από 2 ώρες, λιγότερο. Πάλι 4-3. Κι άλλο μάτς στην Αγγλία. Ποιο ήταν? Το... εντάξει, αυτό ναι. Γουλφς-Λέστερ. Γουλφς-Λέστερ, ναι. Στην έλα τους Γουλφς. Το Γουλφς-Λέστερ που ξεκινάει 2-0 στο 15, στο 20. Και λέμε ότι καθάρισε. Αλλά... και λέμε ότι καθάρισε. Δεν είχαμε δει τίποτα. Λες και δεν έχουμε δει. Σε αυτό το μάτς μου μένει το δεύτερο γκολ της Γουλφς. Και η όλη συζήτηση που ξεκινήσαμε στις πρώτες εκπομπές. Για το μεγάλο ερώτημα στα σημαίνα ζώνη man-to-man. Νομίζω ότι η Chelsea το κάνει, η Liverpool το κάνει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή μισή της άμυνα παίζει ζώνη και η άλλη μισή παίρνουν παίχτες. Εντάξει, για μένα είναι το ότι θα επιλέξει ο κάθε προπονητής. Έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Σίγουρα η κάθε μία τακτική έχει θετικά αρνητικά. Αλλά η κουβέντα πήγαινε στο ότι το ζητούμενο είναι το πώς θα δουλέψεις αυτό που θέλεις. Το αν δηλαδή ξέρεις ότι έχω παίκτες που μπορούν να παίξουν τη ζώνη. Έχω παίκτες που δεν μπορούν να την παίξουν τη ζώνη. Δεν νιώθουν καλά, δεν τους βγαίνει, συνέχεια χάνουν μαρκαρίσματα. Το γκολ της Γουλφς το δεύτερο είναι ένα κόρνερ που στο τρίτο replay κάποια στιγμή λες μόνος του ήρθε αυτός. Και το όλο θέμα είναι η απάντηση μάλλον στο ότι η ζώνη έχει το μειονέκτημα ότι οι παίκτες είναι στημένοι και παίρνουν χώρο και ο παίκτης έρχεται και κάνει κίνηση στην πλάτη ουσιαστικά και 2 και 3 παίκτες. Η απάντηση είναι αυτό που ανέφερε Στάσου για την Λίβερπουλ, που υπάρχουν 4 παίκτες που παίζουν στη ζώνη και κάποιοι αναλαμβάνουν. 3 νομίζω είναι που μαρκάρουν παίκτες. Αναλαμβάνουν συγκεκριμένους παίκτες ή αυτούς που είναι οι πιο επικίνδυνοι ή εκείνους που καταλαβαίνουν ότι κάνουν κίνηση. Και τους περιμένουν στο. Προφανώς εντάξει, κάναν ανάλυση, ήταν πώς χτυπάν τα στημένα τους οι Crystal Palace και ανάλογα παίξανε και την άμυνα στα στημένα στις αντίστοιχες φάσεις. Στα στημένα στην Αγγλία είδαμε ολόκληρη ανάλυση. Και έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλες τις ομάδες. Γιατί νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προέρχεται από τις στατικές φάσεις. Αν 30% των γκολ επιτυχάνεται μέσα από στατικές φάσεις. Με τον τρόπο με τον οποίο η Liverpool. Η Λίβερπουλ, λέω. Μπροστά μου τη βλέπω συνέχεια. Η Αγγλία εκτελούσε τις στημένες φάσεις, όχι στην άμυνά της, επιθετικά, στο παγκόσμιο κύπελο. Όλη αυτή την κουβέντα για το αν προήρθε από σύστημα ράγκμπι, με αυτούς τους 3 παίκτες οι οποίοι ήταν στην ευθεία στο πέναλτι, ο ένας πίσω από τον άλλον, και με το που ξεκινούσε να γίνει εκτέλεση, έκαναν κίνηση στο χώρο για να ουσιαστικά να πάρουν όποιον παίκτη ακολουθήσει για να διάσει χώρο και να πάει κάποιο εκεί. Του βγήκε κιόλα στο παγκόσμιο κύπλο, πετύχανε πολλά γκολ μέσα. Του βγήκε 3 φορές με τον Μαγκουάιρ, που ουσιαστικά είναι και ο παίκτη που συνέχεια ψάχνει η Λέστερ. Ναι, και αυτό ότι πώς καταφέρει μια ομάδα να ξέρει ότι ένα παίκτη αυτό μπορεί να μου κάνει ζημιά και πάλι οι αντίπαλοι να το χάνουν και οι συμπαίκτε να το βρίσκουν, είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
την ίδια ώρα με το, με το παιχνίδι της Arsenal με την Chelsea ήταν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τακτικά γι' αυτό, αλλά όταν ένα μάτς ξεκινάει από έναν παίχτη περικυκλωμένο από 6 και να βρει τον τρόπο να... Τι να πει ο προπονητής εκεί. Να κάνει κίνηση. Ατομική ποιότητα. Έτσι ακριβώς. Να κάνει κίνηση, να φέρει την μπάλα στο πόδι που, το που θέλει και να εκτελέσει και σε πρώτο χρόνο. Γιατί νομίζω εκείνη είναι η δυσκολία του σουτ που ο Κότνικ έχει, έχει και κακή αντίδραση. Βέβαια, περισσότερο θεωρώ κακή αντίδραση έχει στο δεύτερο γκολ του Βιερίνια. Αυτό το διαγώνισμα. Έχει ευθύνη 100%. Δεν είναι ένα σουτ που δεν βγαίνει και η μπάλα έρχεται και αρκετή ώρα. Αυτό ακριβώς. Αυτή την αίσθηση είχα. Έτσι πως το έβλεπα από το γήπεδο, ότι μου φάνηκε ότι είναι πολύ αργό το σουτ για να μην πέσει σωστά. Η μόνη δικαιολογία που θα είχα στον Κότνικ είναι να κάνει αντίθετη κίνηση φοβούμενος μήπως ακουμπήσει μπάλα σε κάποιον και του έρθει. Σαν ζαλισμένος από το χτύπημα που είχε δεχτεί πιο πριν, φάνηκε εκεί ο Κότνικ. Δεν ξέρω αν είχε σχέση με το ότι χτύπησε και στον δεξί του ώμο και έπρεπε να πέσει προς τα, ναι, προς τα δεξιά. Αλλά είναι θέμα διαχείρισης χτυπήματος που δέχτηκε, γιατί από τη στιγμή που δεν ζήτησε αλλαγή μέχρι τότε και ζήτησε στη συνέχεια και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ήταν ένα θέμα. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, μια και ανοίξαμε αυτή τη τακτική κουβέντα, θα πιάσουμε λίγο το παιχνίδι μετά το διάλειμμα, για το πώς προσαρμόστηκε ο ΠΑΟΚ στην απουσία του Πέλκα και των πραγμάτων που ζητάει ο Λουτσέσκο τον Πέλκα και αποδεδειγμένα δεν τα κάνει. Ούτε ο Μπίσεσβαρ, ούτε ο Καντουρί, γιατί το ερωτηματικό ήταν ποιος από τους δύο θα παίξει στον άξονα, αλλά νομίζω ότι και οι δύο, επειδή συνεχώς φεύγουν από τη θέση που είναι, μάλλον ο ΠΑΟΚ είχε 9 στημένους στο γήπεδο και δύο που θα την έβρισκαν την άκρη που τελικά τη βρήκαν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο analyseto.bayrepress.gr. Επιστρέψαμε, analyseto.bayrepress.gr. Αφήσαμε την κουβέντα μας στο πώς μπορεί να μας καταστρέψει την ποδοσφαιρική συζήτηση, παύλα ανάλυση, αυτό το άμα σε θέλει που λέγαμε νωρίτερα, με αφορμή το Arsenal Chelsea και πόσο δεν θέλει καθόλου Chelsea, αλλά και πόσο μπορεί να σου χαλάσει ό,τι σχέδια έχεις, μια κοφτή τρίπλα, μια μπούκα όπως τη... Ένα ωραίο ρολάρισμα της μπάλας. Τι λέμε. Να, βλέπεις τώρα, εγώ λέω μπούκα και έρχεται ο Τάσος Ζέρβας ως προπονητής, ένα ωραίο ρολάρισμα της μπάλας. Εγώ αυτό δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ. Και αυτό είναι άλλωστε το κόνσεπτ του ανάλυσέ το και του repress.gr. Στέλνει και οι φίλοι ακροτές τα μηνύματά τους FM και ενώ αποστολή στο 54526 για οτιδήποτε ποδοσφαιρικό, οτιδήποτε από τα μάτια από τον Κύριακο είδατε και θέλετε να σχολιάσουμε παρέα, και στη σελίδα στο Facebook στο repress.gr, είτε για τα βίντεο αν θέλετε να σχολιάσετε, οτιδήποτε. Λέγαμε λοιπόν, Γιώργο Τάσο, για αυτό την αλλαγή που έκανε ο Λουτσέσκου, την αναγκαστική, διότι είχε στην 18 τον Πέλκα, αλλά επέλεξε να μην τον χρησιμοποιήσει από την αρχή, και από τη στιγμή που του βγήκε κατά το κοινό λεγόμενο το παιχνίδι, του πήγε όπως το ήθελε, όχι μόνο να το χρησιμοποιήσει, αλλά έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Λίρατζι. Θαύμα. Να χειροκροτήσουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Δεν το περίμενα, το ομολογώ. Περίμενα κλασικό Λουτσέσκου να κάνει και τρίτη αλλαγή. Το μεγαλύτερο θαύμα θα ήταν να τον δούμε και αύριο στο Μάτς Κυπέλλου με την Παναχαϊκή, το Λίρατζι. Κοιτάξτε, αυτά τα παιδιά τώρα, αν δεν πάρουν τώρα ευκαιρίες, δεν γίνεται να ενσωματωθούν στο γκρουπ. Πρέπει οπωσδήποτε να παίξουν. Δεν γίνεται να παίξουν. Λέγαμε λοιπόν για την απουσία του Πέλκα και ό,τι δίνει εκείνος στο παιχνίδι του. Βέβαια, η όποια κουβέντα είχαμε κάνει μέχρι τώρα για το Πέλκα ήταν στο πόσο πολύ πρεσάρει, από τη στιγμή που δεν το έκανε αυτός που ήταν στα 15 μέτρα μπροστά του, που ήταν ο Πρίγιουβιτς. Από τη στιγμή πλέον αυτός είναι ο Άκπο, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, αυτό ίσως να αλλάξει και τον ρόλο του Πέλκα σε κάποια θέματα, να γίνει ανακατανομή στοιχείων που ζητάει στο παιχνίδι από τον καθένα παίχτη ο Λουτσέσκου, είτε να είναι πιο άνετος ο παίκτης που είναι στην πλάτη του Ακπομ, που αυτή τη φορά το ερωτηματικό ήταν αν θα ήταν ο Μπίσεσβαρ ή ο Ελ Καντούρι. Αλλά έχω την εντύπωση, επειδή όσες φορές έχω δει τον Καντουρί να ξεκινάει από τα αριστερά, να κινείται προς τον άξονα, όσες φορές τον έχω δει στον άξονα να κινείται προς τα αριστερά, και το ίδιο για τον Μπίσεσβαρ, η παρουσία και των δύο, ενώ θεωρητικά στο μυαλό σου τον μπερδεύει, γιατί λες ποιος θα είναι,
ποιος από τους δύο θα είναι αριστερά, ποιος θα είναι στον άξονα. Οι δυο τους φαίνεται λες και συνονοούνται. Λες και όταν ξεκινάει η επίθεση ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνουν το ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα προς τα αριστερά για να πάει ο άλλος στον άξονα. Έχουν και οι δύο σαν χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους να κινούνται πολύ καλά ανάμεσα στις δύο ζώνες. Και ο Μπίσεφαρ όταν παίζει αριστερό χαφ, κλείνει πάντα πολύ ωραία προς το κέντρο και δημιουργεί αυτό στον αντίπαλο μια κατάσταση που δεν μπορεί να τον ελέγξει. Γιατί ενώ παράδειγμα το μαρκάρει ο δεξιός μπακ της αντίπαλης ομάδας, ξαφνικά κλείνει προς το κέντρο και θα πρέπει να συνεννοηθούν για να τον πάρει ο αμυντικός χαφ. Υποσημείωση 1. Όταν ομάδες επιλέγουν αυτό το στυλ παιχτών, σημαίνει ότι οποιαδήποτε σκέψη του αντίπαλου προπονητή για man-to-man χάνεται. Ξεκάθαρα. Εξαφανίζεται. Βγαίνει από το χάρι γιατί καταλαβαίνει ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Εφόσον αλλάζουν τόσο γρήγορα θέσεις και ο Μπίσεσβαρ και ο Ολκαντουρί κινούνται όπου είναι η μπάλα, ο Ολκαντουρί το κάνει πάντα. Δηλαδή και από την άλλη μεριά, αν παίζει, αν η μπάλα παίζεται από τη δεξιά μεριά και αυτό είναι αριστερό χαφ, πολλές φορές το βλέπουμε ότι έρχεται προς το κέντρο αρκετά για να δημιουργηθεί η πυραρυθμία σε εκείνη τη μεριά του γηπέδου. Και ο Μπίσεσβαρ φυσικά κάνει το ίδιο, οπότε και οι δύο νομίζω ότι είναι ποδοσφαιριστές που δεν μπορείς να τους ελέγξεις. Φυσικά. Το στοιχείο που έχουν είναι ότι έχουν καλή τεχνική κατάρτιση, καλές επαφές με την μπάλα, καλές μεταβιβάσεις. Αυτό που δεν έχουν είναι ταχύτητα. Αυτό δηλαδή που έδινε ο Πέλκας. Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και είδαμε τους πέντε που παίζουν, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου στον ΠΑΟΚ, λέμε. Ωραία, και ποιος θα τρέξει. Ποιος έχει έτσι, ταχύτητα. Δεν έχει κανένα. Είναι όλοι και οι πέντε πλην του Λίμνιου φυσικά. Είναι βαριά κορμιά. Δεν έχουν aggressive μακαρίσματα. Αυτό δηλαδή που λέμε που κάνει ο Πέλκας που πηγαίνει στην μπάλα με χίλια σαν καμικάζι για να μπορέσει να κόψει την ανάπτυξη του αντιπάλου. Και νομίζω ότι έτσι όπως δημιουργήθηκε το παζλ, αυτός που στην ουσία πίεζε περισσότερο από αυτούς ήταν ο Ακπομ. Δηλαδή την ταχύτητα και το aggressive μακάρισμα το πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Ακπομ. Με όλο αυτό, στο δικό μου το μυαλό, καταλήγει πάλι η κουβέντα στο. Τι θέση παίζει ο Μάρελ Καντούρι. Είναι ένας, στο μυαλό μου είναι ένας παίκτης. Τρεις θέσεις νομίζω του. Εξάρω, φτάρω, δεκάρω, πλάγιος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει συγκεκριμένη θέση. Και αυτό σε προβληματίζει. Δηλαδή λες να τον βάλω εξτρέμ, δεν έχει το ξεπέταγμα. Να τον βάλω στον άξονα, θα πάρει την μπάλα, θα κόψει προς τα αριστερά. Να τον πάω στο 8, πάλι δεν έχει ξεπέταγμα. Άμα χρειαστεί να βάλει καμιά κόντρα, να πάρει την μπάλα, θα τη βάλει, θα τον περάσουν. Σαν σταματημένο. Δεν γίνεται όμως ένας παίκτης και να μην έχει ξεκάθαρη θέση, αλλά και να είναι χρήσιμος για τον προπονητή. Σημαίνει ότι κάτι κάνει. Και σημαίνει ότι υπάρχει ένας προπονητής, ο Λουτσέσκου, ο οποίος γνωρίζοντας τον παίκτη του πλέον πάρα πολύ καλά, λέει, ξέρω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να μου κάνει για εξτρέμ στα τρία από τα πέντε πράγματα που θα του ζητήσω, δεν μπορεί να μου κάνει για δεκάρι στα τρία από τα πράγματα που θα του ζητήσω, δεν μπορεί να μου κάνει για οκτάρι στα τρία από τα πράγματα που θα του ζητήσω. Άρα θα προσπαθήσω να συνδέσω το παιχνίδι του με άλλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος για ένα προπονητή, αλλά όταν τον βρει, αποδίδει. Νομίζω ότι το πρόβλημα όσον αφορά το ανέφερες για τον Ελκαντουρί, είναι ότι δεν έχει διάρκεια στα παιχνίδια του. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα καλό παιχνίδι με συμμετοχή, με ενέργειες, με σουτ, με πάσης κλειδιά. Να πεις ότι τώρα πήρε μπρος. Και εκεί να τον ξαναδείς μετά από 10 παιχνίδια. Πιστεύω ότι αυτός είναι και ο ρόλος που δεν έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία, αφού που ήταν στην Νάπολη, για να μείνει εκεί σε μεγάλες ομάδες. Ωστόσο, ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Πριν πάμε στο παιχνίδι του Άρη, τελευταίο κομμάτι της συζήτησης για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ο Πανιώνιος στάθηκε καλά από το 20ο λεπτό μέχρι την αποβολή του Μακρύλου. Γιατί ξαφνικά άρχισε να πιέζει ψηλά. Και το μεγάλο ερώτημα στο μυαλό μου ήταν για ποιο λόγο μια ομάδα η οποία πηγαίνει στην Τούμπα, στο μυαλό της μπορεί να το μετράει το παιχνίδι χαμένο. Για την οικονομία της ζήτησης το λέω αυτό. Και σου λέει, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής εντός έδρας δεν έχει δείξει τι κάνει άμα ζοριστεί πολύ. Άμα το παιχνίδι του φύγει στο 55, δεν έχει βάλει γκολ στο 60, στο 65. Ο Πανιώνιος περίμενε τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο. Επέλεξε να στήσει τις γραμμές του από τη μεσαία γραμμή και μετά, ξέροντας, για να κουμπώσω την προηγούμενη μας συζήτηση, ότι και ο Μπίζεσβαρ και ο Ελκαντουρί είναι παίκτες που βρίσκουν χώρο στο μισοδιάστημα. Δεν δυσκόλεψε καθόλου την πάσα είτε του Πασχαλάκη, είτε του Κρέσπο και του Βαρέλα.
Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να ανεβαίνει πολύ εύκολα. Και όταν το έκανε, πήρε μπάλα. Είχε δύο τελικές. Κράτησε μπάλα. Σίγουρα. Απλά όταν προσεγγίζεις ένα παιχνίδι, δεν μπορείς να ξεκινήσεις και να λες πάω από την αρχή να πιέσω ψηλά τον αντίπαλο. Γιατί η πίεση ψηλά απαιτεί και να έχεις μεγάλες αντοχές. Επομένως, προφανώς το προσέγγισε ο προπονητής ότι στην αρχή θα είναι πίσω από την μπάλα για αρκετό χρονικό διάστημα, αν 20 λεπτό παράδειγμα, και από το 20-25 μετά θα δώσει και περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι του, να πιέσει ψηλά, να μπορέσει να κλέψει μπάλα και να κάνει εκεί τη ζημιά. Είναι η τακτική προσέγγιση που είχε, πώς το σκέφτηκε δηλαδή ο προπονητής. Και αυτό, και μάλλον καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, από τη στιγμή που η εικόνα του Πανιούνιου δεν άλλαξε από το 11 όταν βρέθηκε πίσω 1-0. Δηλαδή, σωστά. Ο Μάντιος δεν είχε στο μυαλό ότι, παιδιά, ξεκινάμε με ένα μοτίβο και αν το φάμε, μετά τα επόμενα 5-6 λεπτά, να μην μας βρούνε και με το που το φάγαμε πάμε να τρέξουμε και μας βγουν στην πλάτη και μας καθαρίσουν. Γιατί λένε οι προπονητές ότι το καλύτερο σημείο να πετύχεις το δεύτερο γκολ είναι στο επόμενο τρίλεπτο από το πρώτο. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ο Πανιούνιος άλλαξε την τακτική του σε χρονικό διάστημα. Δηλαδή από το 20 και μετά έχει ο Πανιούνιος και φάνηκε ότι μπόρεσε και πάτησε καλύτερα. Πιέστηκε λίγο ο Κρέσπο Βαρέλα. Δεν ήρθε κοντά ο Μαρουσίου να δώσει βοήθειες. Έγιναν μεγάλα γεμίσματα εκεί που πολλές φορές ο Καντουρί δεν ήρθε στον άξονα για να δώσει το ψηλό κορμί και το να κάνει γέμισμα στον Μπίσεσβαρ. Καλύτερα κάνει τρίποτα από το κέντρο. Και περίμενε να μπει η μπάλα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το παιχνίδι όσον αφορά τακτικά τον ΠΑΟΚ ξεκλείδωσε για τον Άντρο Λουτσέσκου με αυτή την έμπνευση του Μπίσεσβαρ και ουσιαστικά τελείωσε σωστού του. Είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ήταν ο ΠΑΟΚ χωρίς Κάνια και Πέλκα. Δηλαδή, μου άρεσε ο Σάχοφ πολύ στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή πάτησε περισσότερο στην περιοχή, αν και εντάξει ούτως ή άλλως συνηθίζει ο Ουκρανός, αλλά έπαιξε, βοήθησε το κάθε το παιχνίδι περισσότερο. Ο Σάχοφ είναι παίκτης που φαίνεται πάρα πολύ όταν οι γραμμές της ομάδας είναι κοντά. Μειώνεται το φόρτος εργασίας του, μπορώ να το πω έτσι λίγο αδόκιμα. Βάζει στο παιχνίδι την πάσα με τη μία, ότι από τη στιγμή που είμαστε κοντά πρέπει την μπάλα να τη δίνουμε κατευθείαν. Την παίρνω, τη δίνω. Να υπάρχει ρυθμό. Τα πατήματα στην περιοχή τα έχει. Έχει βάλει ένα γκολ στο οποίο, πώς να το πω, μένεις περισσότερο στο πώς το δέχτηκε ο τερματοφύλακας. Έχει κάνει υπέροχη κίνηση όμως για να φέρει την μπάλα μπροστά. Έχει κάνει εξαιρετική κίνηση και το τελείωμα του είναι καλό, αν και δεν είναι δυνατό. Ναι. Και ο ίδιος τερματοφύλακας, ο οποίος κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια και ουσίας, όχι εντυπωσιασμού μόνο, σε κεφαλιά του Σάχοφ νωρίτερα, δέχεται αυτό το γκολ. Που θα ήθελα να τερματοφύλακα να μου αναλύσει γιατί τι πήγε λάθος. Έχω στο μυαλό μου αυτό που λένε πάντα οι τερματοφύλακες, το ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα βάλεις το σώμα σου πίσω από τα χέρια. Σε διακόπτω τώρα, είδα τι έγινε στο Όφι Πανετολικός και πραγματικά ξέρει κανένας τι έχει συμβεί και ο Δέλλας δήλωσε ότι ντρέπεται για λογαριασμό του Νίκου Παπαδόπουλου. Ζήτησε και συγγνώμη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το λέμε, έχουν υποθεί πολλά γαλλικά ανάμεσα στους πάγκους των δύο ομάδων. Και γροθιά έχει καταγγελθεί. Ναι, και κυρίως ο Πανετολικός κάνει λόγο για συμπεριφορά του Παπαδόπουλου. Δεν ξέρω αν ήταν με γροθιά, αλλά σίγουρα με γαλλικά, όπως τα είπα πριν, σε βοηθό του. Του Δελά. Του Δελά, ναι. Γι' αυτό και στην ένδειξη τύπου. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και ανακοίνωση του Πανετολικού για γροθιά στο γενικό αρχηγό της ομάδας από τον Παπαδόπουλο. Βέβαια, ζήτησε συγγνώμη μετά. Ανάψαν τα αίματα για τα καλά, δηλαδή, στο Ηράκλειο. Ναι, έγιναν φοβερά πράγματα εκεί. Ναι, είχε θέματα. Ωραία. Κλείνω την παρένθεση. Και έλεγα λοιπόν για τον γκολ που πετυχαίνει ο Σάχοφ. Που το μετοφέλεκας βάζει τα χέρια και πίσω στο σώμα του δεν γονατίζει με τα πόδια ανοιχτά. Πώς γίνεται αυτό? Συνήθως όταν έχουν οι τερματοφύλακες, από όσο γνωρίζω, έχετε μια συρτή, ένα δυνατό σουτ συρτό, βάζουν τα χέρια και από πίσω βάζουν το γόνατο, ώστε αν τυχόν περάσει από τα χέρια του. Αυτή την αποσία του γονάτου. Είναι κακή στάση του σώματος. Κακή τεχνική στη συγκεκριμένη φάση του τερματοφύλακας, οπότε πολύ του έφυγε η μπάλα και τελείωσε. Γι' αυτό είπα από την αρχή αυτό που έχω ακούσει να λένε οι τερματοφύλακες, ότι το παν είναι το πόσο, όχι το πόσο, το πώς στείνεις το σώμα σου πίσω από τα χέρια. Δηλαδή ουσιαστικά
όταν θα σου έρθει η μπάλα. Γιατί αυτό που έγινε στον Μανουιλόβιτς μπορεί να συμβεί. Να του φύγει η μπάλα από τα χέρια. Μπορεί. Αν σου φύγει η μπάλα και από τα χέρια και από τα πόδια, εκεί κάτι έχει κάνει πολύ λάθος. Όλα πήγαν λάθος για την ακρίβεια. Πολύ λάθος. Λοιπόν, πάμε από τον ΠΑΟΚ στον Άρη. Πρώτη ερώτηση. Τάσο, τι αλλάζει σε μια ομάδα όταν ξέρει ότι πηγαίνει σε ένα γήπεδο το οποίο έχει αγωνιστικό χώρο σε εισαγωγικά, όπως θα το συλλάρισα. Το πρώτο πράγμα το που... Τι σημαίνει αυτό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι ο Άρης προσάρμοσε το παιχνίδι του στις καταστάσεις που επικρατούσαν στο χολοτάπητα του ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα. Πολύ πολύ. Απλά καταρχάς ο βαθμός συγκέντρωσης των παιχτών όσον αφορά τις πάσεις τους είναι πολύ μεγαλύτερος. Και η γενική φαντάζομαι εικόνα που δίνουν είναι ότι ποτέ δεν γυρνάς την μπάλα προς τα πίσω, είτε στον τερματοφύλακα, είτε πάσες οι οποίες έχουν ρίσκο να την γυρίσεις το δεξί μπακ, να την γυρίσεις στο στόπερ, ο αμυντικός χάφ να την γυρίσει στο στόπερ, γιατί μπάλα μπορεί να κολλήσει να πάσει στιγμή στο γήπεδο. Διότι και άλλο που... να τη χάσω την μπάλα στη μεσέγραμμη και άλλο να τη χάσω στη μεγάλη περιοχή. Στην ουσία και το χτίσιμο του παιχνιδιού είναι πολύ πιο δύσκολο. Φαντάζομαι έδωσε και εντολές ο κ. Παντελίδης να μην έχουν και το σλαδί, ας πάνε σε γεμίσματα. Περισσότερα γεμίσματα, πάνε να ρισκάρουμε πίσω, εφόσον το γήπεδο δεν είναι καλό. Ρισκάρει συνέχεια, αν τυχόν δεν είναι και πολύ καλή η πάσα, να βρεθεί εκτεθειμένο και πολύ γρήγορα να μπορέσουν οι άλλοι να κάνουν. Επίσης, Τάσο, για μια ομάδα όπως η ΑΕΛ που παίζει σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο τα αρκετά τελευταία παιχνίδια, είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα? Πλεονέκτημα σε σχέση με τους αντιπάλους της ότι γνωρίζει καλύτερα αυτού του είδους το χόρτο, που είναι σαν χωράφι, ή μειονέκτημα το ότι κάθε Κυριακή ή μάλλον Κυριακή παρακυριακή είναι υποχρεωμένη να παίζει σε αυτό το γήπεδο? Αν θυμάσαι, τέτοιες δυναμικότητες ομάδες είχαν και όπως και τα Γιάννα, είχαν μια τακτική το γήπεδο να το κάνουν βούρκο. Γιατί θεωρητικά υποδεχόμενοι ομάδες που είναι καλύτερες τεχνικά, να τις φέρουν στην ουσία στο δικό τους το επίπεδο. Δηλαδή, αν πας να βάλεις μια πολύ τεχνική ομάδα να παίξει σε ένα γήπεδο το οποίο είναι χάλια, προφανώς και την αφοπλίζεις εισαγωγικά από τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Γιατί δεν θα πάνε να παίξουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν εφόσον το γήπεδο είναι κακό. Επομένως, σαν να σου λένε, έλα στο δικό μας το επίπεδο, που δεν είχαμε τόσο καλλιτεχνικά. Πάμε να το πάρουμε στη δύναμη. Να σε δω. Γι' αυτό και ο Ματέο ήταν άφαντος. Χθες ακόμη ένα παιχνίδι. Σαν να μην έπαιζε. Πράγματι, μου έκανε φοβερή εντύπωση στον Άρη το πόσο γρήγορα ενσωματώθηκε και μπολιάστηκε στο σχήμα ο Κοχόρτ. Κατά το λέω το όνομα του. Κόρχουτ. Κόρχουτ. Και τα δύο έχουν γραφτεί. Κόρχουτ. Πάμε λοιπόν στον Κόρχουτ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί πραγματικά μπήκε στην ομάδα και. Πολύ γρήγορα κατάλαβε τι πρέπει να κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καλές μεταβιβάσεις, καλή συνεννόηση με τον Βαλεριάνο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση από τον Άρη. Για έναν παίχτη που μπαίνει πρώτη φορά στην ομάδα του και παίζει. Ακόμα και σε ειδικές συνθήκες όπως αυτή του παιχνιδιού της Λάρισας. Και σε θέση που δεν είναι η θέση του, έτσι. Σωστά, ναι. Το πρώτο που επειδή το ανέφερες κιόλας, είναι η συνεργασία με τον παίχτη, ειδικά όταν παίζεις στα άκρα, την πλευρά. Με τον σίγουρα τον βοήθησε, φαντάζομαι, και ο Βαλεριάνος με κινήσεις και κατευθύνσεις, αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν έχει κάνει λάθη στο παιχνίδι του σημαντικά που να λες ότι θέλει δουλειά. Δηλαδή μπήκε σαν να ήταν ήδη στην ομάδα πολύ καιρό. Σίγουρα τον βοήθησε ο Βαλεριάνος, δεν εξηγείται αλλιώς. Θα του έδωσε κατευθύνσεις στο πώς θα κινηθεί. Και προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο αντεπεξίζει τώρα τακτικά στο ένα παιχνίδι. Γιατί όταν ένα παίκτη ξέρει που πατάει, αν δεν ξέρουν οι συμπαίκτες του, φαίνεται και αυτό ο έξω από τα νερά. Σωστά. Εδώ ίσως το χρησιμοποίησε ο Παντελίδης στη θέση του αριστερού χαφ και όχι του αριστερού μπακ. Είχε να κάνει πιθανώς και με το ότι το ατού της Λάρισας, ο Ντέλετιτς, ο καλός επιθετικά παίκτης της Λάρισας, έπαιζε από τη δεξιά πλευρά. Οπότε ήθελε να περιορίσει επιθετικά την ΑΕΛ από εκείνη την πλευρά. Νομίζω το κατάφερε τελείως. Δηλαδή, ναι. Σε μια-δύο φάσεις ξεχώρισε ο Ντέλετιτς. Δεν απειλήθηκαν σχεδόν καθόλου από εκεί με το ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή από την πλευρά της ΑΕΛ. Τέλετς θα πάει σε καμιά άλλη ομάδα που έχει κανονικό γήπεδο και θα πούνε όλοι, αμάνε παιδιά, αυτός τριπλάρικο. Βέβαια, και το λέω αυτό επειδή γελάω γιατί αυτό που σκέφτηκα, έχω δει τον Τέλετς σε παιχνίδια της Λάρισας σε νορμάλ κατάσταση στο γήπεδο. Να μην είναι σε αυτό το χάλι, δηλαδή 2-3 μήνες νωρίτερα. Να μπορείς να κάνεις και δύο επαφές. Ναι, που ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι του. Στον τρόπο με τον οποίο έπαιζε, λειτουργούσε. Είχε διαγώνια κίνηση, κρατούσε σαν την μπάλα, είχε τρίπλα, είχε πολύ γρήγορη σκέψη στο να κάνω την τρίπλα, γιατί μία γκάμα ποδοσφαιριστών που παίζουν σε μικρομεσαίες ομάδες
είναι αυτοί που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πότε μετά τη δεύτερη τρίπλα πρέπει να κάνει τρίτη και πότε πρέπει να σουτάρει. Η απάντηση είναι όταν κάνει δεύτερη τρίπλα δεν κάνει ποτέ τρίτη. Είναι η λεγόμενη κατάχρηση. Αυτό ο Ντέλετιτς δεν το είχε. Υπήρχαν δηλαδή παιχνίδια στα οποία έκανε την δεύτερη τρίπλα και εκεί που λες τώρα θα πάρει το μυαλό του αέρα και θα νομίζω ότι μπορεί να τα τριπλά και το δοκάρι, θα πάει απ' έξω όπως το χόκι πίσω από την εστία και θα τη βάλει γκολ. Και έκανε τα σουτ και έχει σκοράρει έτσι, έχει απειλήσει έτσι και είναι θέμα νοοτροπίας, θέμα τακτικής παιδείας. Ταυτόχρονα το είπαμε. Τακτικής παιδείας ενός παίκτη να ξεχωρίσει το πότε φτάνει, φίλε. Δεν χρειάζεται να φανείς άλλο. Καταλάβαμε ότι τριπλάρεις. Μην αγχώνεσαι. Και επαναλαμβάνω ότι είναι ίδιων παικτών που είναι delicate, όπως λέμε, και παίζουν σε μικρότερες ομάδες που έχουν και το άγχος. Εντάξει, να φανώ κι εγώ. Είναι νομίζω για αυτούς από μέσα ένστικτο. Μονίμως είναι η προτεραιότητά τους να φανώ εγώ. Τώρα μου ήρθε flashback στο μυαλό. Παιχνίδι περσινό ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ τον Αύγουστο με την Olympic Donetsk. Είχαν ένα ποδοσφαιριστή το 7, δεν θυμάμαι το όνομά του, ας με συγχωρέσει το παιδί που βρίσκεται τώρα στην Ουκρανία, το οποίο είχε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Τον έβλεπε ότι το είχε. Το είχε περισσότερο από τους άλλους. Έκανε δεύτερη τρίπλα και πήγε να κάνει άλλες τέσσερις. Γιατί? Άμα 7 τρίπλες άμα κάνεις, δεν θα σε πάρει κανένας παλικάρι. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο Χάρλεμ. Μας τελείωσε. Μάλλον δεν μας άρχισε ποτέ. Δεν υπάρχει. Ουσία, αν δεν υπάρχει ουσία. Δώσε την σωστά. Κάνε την κίνησή σου. Άμα είναι έξυπνος και ο συμπαίκτης σου, θα την πάρεις εκεί που πρέπει και με 3 τρίπλες λιγότερες θα έχεις βάλει τον γκολ. Και πίστεψέ με, αν έχεις βάλει τον γκολ, θα σε μάθουν και αυτοί που θέλεις και αυτοί που δεν θέλουν και αυτοί θα σε μάθουν. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό των καλών παιχτών, αυτοί που θεωρούν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους, να θέλουν την μπάλα στα πόδια τους, να κάνουν τα ζογκλερικά τους, ας το πούμε έτσι πιο απλά, για να φανούν, για να δείξουν αυτό που ξέρουν αυτοί. Για το 3-5-2 της ΑΕΚ, για δεύτερο συνεχόμενο μάτς, έχουμε να πούμε κάτι. Φοβερό. Εντάξει, αν και το μάτς και αυτό δεν αντέχει πολύ κριτική, εφόσον καθάρισε από το 20, θα γίνεται 3-0 στο 20 λεπτό. Εντάξει, από εκεί πέρα μετά τι να πεις, αλλά. Έγινε πάλι αρκετή φασαρία εισαγωγικά για αυτό το 3-5-2 του Ζουνίδη. Απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, σε καλή ομάδα. Σε καλή ομάδα. Άρα. Αυτό ήταν μάλλον το αποτέλεσμα του Σαββατοκύριακου. Το πιο. Γιατί ο τρόπος που ήρθε. Με βάση δυναμικότητας, το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν τη ΣΑΕΚ με τον Αστέρα. Κατά το κοινό λεγόμενο, τον καθάρισε σαν αυγό. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι στο 20 είναι 3-0, δεν το πίστευα. Δηλαδή, το έβλεπα, λέω. Πώς κατάφεραν. Εάν δεν 20... το βλέπεις, όπως εγώ που δεν το έβλεπα και κάθεσα και έψαξα να δω λίγο το πρώτο ημίχρονο, σκέφτησε πώς έγιναν 3-0 στο 20. Τους κάναν 6 σουτ, άρα μπαίναν από παντού. Κάναν μόνο 3 σουτ, είχαν μόνο τύχη. Οι άλλοι τι κάναν, πήγαν να παίξουν άμενα και δεν τους βγήκε, προσπάθησαν. Για να μπει στο τρυπάκι, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει, για παράδειγμα, όπως είμαι σίγουρος αρκετοί που μας ακούνε, έχουν δει το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ και δεν έχουν δει το ΑΕΚ Αστέρας. Καλά, τι έκανε εσύ ο Αστέρας, πού ήταν, δεν κατέβηκαν τα παιδιά. Κατέβηκαν τα παιδιά. Παίξαν τα παιδιά. Τους έδωσε χώρο ο αντίπαλος. Δεν τους έδωσε. Δεν τους έδωσε, ήταν εκεί πολύ κυραχική η ΑΕΚ. Είχε γρήγορο στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ. Είχε γρήγορο. Ο ΠΑΟΚ τι είχε πριν από μια εβδομάδα. Δεν είχε γρήγορο. Όπως έλεγε και μια ψυχή, πάνε για τρέξιμο και κρατά ημερολόγιο και χρονόμετρο. Έτσι. Αστείευομαι, έτσι μην νομίζει κανένας φίλος μου για μια κακία. Για να συνδέσουμε το puzzle, το τι σημαίνει ότι ένα παιχνίδι βάσει των χαρακτηριστικών σου το πας εκεί που θέλεις και βάσει των χαρακτηριστικών σου ξεκινάς άλλο ένα παιχνίδι, αλλά ο αντίπαλος δεν σε αφήνει με τίποτα να το πας εκεί που θέλεις και δεν μπορείς να πάρεις την μπάλα. Γιατί ο Αστέρας δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα, δεν μπόρεσε να πάρει μέτρα στο γήπεδο, δεν μπόρεσε ούτε καν να γυρίσει λίγο την μπάλα, έστω και όχι στη μεσαία γραμμή, λίγο μπροστά από την περιοχή του, να πάρει ένα φάουλ, να πάρει μια ανάσα, να ανεβούν οι παίκτες. Πιο μπροστά. 10 γιάρδες πήγαν από το φούρνο. Επηρεασμένος, 10-20 μέτρα, για να μπορέσουν να αρχίσουν να φαίνονται κι αυτοί. Πέρα από την αλλαγή του σχηματισμού, στην ΑΕΚ ίσως έχει αλλάξει και λίγο το μέσο της ψυχολογίας, έχει φύγει αυτό το βάρος της πρωταθλήτριας που έχει στο ξεκίνημα, του ομίλου του Champions League που είχε να ανταποκριθεί σε 2 μάτς την εβδομάδα. Παίζει λίγο και πιο ελεύθερα πλέον, ίσως. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Πριν πεις κάτι, Τάσο, καταρχήν βλέπουμε πλέον ομάδες
οι οποίες τις τελευταίες 30 μέρες έχουν κάνει 18 προπονήσεις και όχι 30. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Και σίγουρα πόσο μάλλον η ΑΕΚ που έχει ένα ρόστρο ποδοσφαιριστών 13-14 που χρησιμοποιεί, το να πάρουν ανάσες αυτό το διάστημα, σίγουρα σε αυτό που λες Γιώργο έχεις πολύ δίκιο, γιατί το να έχεις να παίξεις την Κυριακή στο Λεβαδιακό και την Τετάρτη να πας να παίξεις στο Μόναχο ή στην Λισαβόνα είναι πολύ δύσκολο για τον ποδοσφαιριστή. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να το διαχειριστεί σωστά. Και για τον προπονητή, ίσως άλλη προσέγγιση και στο πώς δουλεύει και στις προπονήσεις. Φυσικά, αλλά όταν έχεις το ίδιο ρόστερ, είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα πάει πολύ καλύτερα και ήδη φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει με δύο πολύ εμφαντικές νίκες. Και... Για τον Ολυμπιακό στα Γιάννενα δεν προλάβουμε να πούμε πολλά. Και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το match με τις λιγότερες τελικές στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό φέτος ή το δεύτερο χειρότερο σε αυτήν την επίδοση. Και είχε πάλι... μόνο 7 τελικές προσπάθειες και νομίζω ήταν η δεύτερη χειρότερη του επίδοση στο φετινό πρωτάθλημα. Και πάλι οι μισές του ήταν από αυτές που ο Ολυμπιακός φέτος έχει χάσει αρκετές και χτυπάει στο κεφάλι του στον τοίχο βλέποντας τη βαθμολογία. Δεν προλάβαμε να το να πούμε περαιτέρω. Τι να προλάβουμε εγώ εδώ. Είχα στο μυαλό μου, αμάν δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε και δεν έβλεπαμε μετάλλο και βλέπω από απέναντι να μου δείχνουν το ρολόι. Το ρολόι δείχνει Αναστασία, κάνε ότι δεν το είδες. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Α, ναι. αυτό δεν μου άρεσε. Λοιπόν, παιδιά, όπου ακούς ξύλο, φύγε. όχι, δεν θα φύγουμε έτσι. Θα μαστίσεις το πέναλτι και μας. Λοιπόν, ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Συζητήσαμε για όλα όσα συνέβησαν, όχι για όλα, για όσα προλάβαμε να συζητήσουμε για όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 2, σε μια εβδομάδα στην οποία σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και όσα θέματα συζητήσαμε την περασμένη Παρασκευή. Σας βάλαμε στη διαδικασία να μας δώσετε ιδέες. Ήδη τις έχουμε πάρει και έχουν μπει σε μια σειρά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Γιώργος Ζαγός στο πέναλτι σε λίγα λεπτά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.